Κοιτάξτε, επειδή το ερώτημα παίρνει ένα συγκεκριμένο, κάτι λαμβάνουμε τη λέξη. Με ρωτάτε ότι τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ επ' αυτού. Είναι αντιφατική η πολιτική του. Δείτε την μετακίνηση, ξεκίνησε από την μονομερή καταγγελία, έφτασε στην διάσκεψη, για να φτάσω στο τελευταίο, με μία κλίμακα μετακινήσεων, παναχωρήσεων και ταλαντεύσεων, για να λέει σήμερα την διάσκεψη της Ευρώπης, η οποία θα ανακαθορίσει το συνολικό πλαίσιο. Μα τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Αυτό δεν συνιστά σαφή ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν αρκεί ο αυτοπροσδιορισμός μιας πολιτικής δύναμης ως δύναμης ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Πρέπει να οριοθετείται και να προκύπτει συγκεκριμένα. Και κατά τούτο η πολιτική μου διαφωνία με τα όσα διακηρύσει ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει λόγο της ραχμής. Υπάρχει. Μπορείτε να το κατονομάσετε ποιοι είναι. Αν το ξέρα το λόγο της ραχμής ονομαστικά, θα το έλεγα δημόσια, δεν το ξέρω. Ναι, αλλά όταν βγαίνει ένας πολιτικός, ο οποίος μετέχει την κυβέρνηση με την πορεία που διακρίνει εσάς και λέει τη λέξη λόμπι της ραχμής, πρέπει τουλάχιστον να μπορεί να καταδείξει προς μια κατεύθυνση. Κοιτάξτε, το λόμπι δεν είναι κατά ανάγκη ένα οργανωμένο σχήμα, αλλά είναι η πολιτική η οποία, εάν είχε επικρατήσει, είχε επιβληθεί, θα οδηγούσε στην ραχμή. Οι υποστηριχτές, κατά συνέπεια των αντίθετων από εκείνα που σήμερα εμείς επιλέγουμε, συνιστούν λόμπι της ραχμής. Και κατά ανάγκη ένα λόμπι της δραχμής δεν σημαίνει ότι προσδιορίζεται μόνο από την αναζήτηση ή την προσδοκία κερδών από την επιστροφή στη δραχμή, αλλά μπορεί να είναι ένα πολιτικό λόμπι.